κύριο Δημούτσο και τον κύριο Ζήγκυρη. Ο τοπικός τύπος τελικά μας θυμάται και ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Και την Κατερίνα την Παπασταματήρα, λίγο. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μοφήν αναλύοντος ανθρωπίνη προσέλαβε Θεός ον κατ' ουσία πολυέσπλαχνε Κύριε και νόμον εκ πληρών περί το μη θελήσει καταδέχεις αρκική όπως πάψεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών. Δόξα τη αγαθότητη τη σύ, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγηση κατά βάση σου. Εις πάσαν η γη εξήλθεν ο φτώχος σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου, διού θεοπρεπώς εδογματίσα στην φύση των όντων ετράνωσα. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησα, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιε Χριστόν των Θεών, οικέτευε δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης θέτων όλων υπερούσιε όντως την ενιάψον ευλογήσον περίοδον σώζον το ελέησου το απείρο εκτήρμο πάντα στους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη και εκπόντος φόβο λυτρωτά έφερον πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελεό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Αθηνακόρου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο. Και τη δόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο. Και τη δόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου, και γενέστε αυτόν ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο. Και τη δόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, προέδρων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών του Συλλόγου, του Δημάρχου, αυτά θα τα πούμε στο δικό της τώρα. Και πάντων των παρευρισκομένων, των απεκδεχομένων, των παρασουμέγκα και πλούσιων έλεος. Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνος εν τη δία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρας ο διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένος εν τη ευσίμου ημέρα ταύτη επί τη εισόδο ημών εις των νέων εν εαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τον πλακούντα τούτων των προσφερόμενων εις δόξαν συν και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλότερα εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφ' ημάς τους τεταδόρατα αυτά ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεά σου
ότι επί σύ ελπίκαμεν το ζών τη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον ημών τα συσόδους και εξόδους, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείας της Παναγράμματος σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ο εν Ιορδάνη που Ιών βαπτιστήν εκαταδεξάμενος διαθυμών σωτηρίαν και αναστάσα εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράμπη και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός. Των Αγίων εν δόξων και Πενεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Λοιπόν, είστε κουρασμένοι. Το ξέρω και το αναγνωρίζω απόλυτα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να πω τίποτα άλλο, άλλωστε μεταξύ μας θα λέμε καθένα γενικά. Αυτό που διάβασα στην τελευταία ευχούλα κρατήσει το καθένας μέσα στην καρδούλα του και ο Θεός θα δώσει την ευλογία του, θα πάρουν τα πράγματα να πάνε καλύτερα και να μην μας μένει το ερώτημα στα χείλη μας γιατί. Ενώ κάνουμε έτσι και έτσι και έτσι. Θέμα είναι να τα κάνουμε ουσιαστικά ή να τα κάνουμε επιφανειακά. Αν τα κάνουμε επιφανειακά, ας μην παρακολούμεθα, ας μένουμε εκεί πέρα τουλάχιστον με έναν λόγο μετανοίας. Με έναν λόγο μετανοίας, τουλάχιστον για αυτά που λέμε, για αυτά που πράττουμε, να μην ζητάμε πράγματα τα οποία δεν τα ζητάμε πραγματικά από την καρδιά μας ουσιαστικά για να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή μας. Ο σταθμός αυτός που λέγεται από το ένα στο άλλο, από τον ένα χρόνο στον άλλο. Ο χρόνος είναι συνεχόμενος, ρέει. Ο άνθρωπος έβαλε εκεί ένα όριο για να μπορεί λοιπόν να κάτσει, να λίγο με το μυαλωδάκι του να το βάλει κάτω, να μπορέσει να κάνει μια αναμόκνευση εκεί των όσων έπραξε τον προηγούμενο χρόνο, πόσα τα καλά του, πόσα τα κακά του και να βάλει στόχους για τον επόμενο χρόνο. Αν πραγματικά έτσι προγραμματίζονται τα πράγματα στη ζωή μας και αν πραγματικά αυτά, για αυτά μάλλον, ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, καλά θα πάνε τα πράγματα, καλά θα πάνε. Φαίνεται ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτό που διάβασα στην ευχούλα εδώ, ευλόγησον τα συσόδους και εξόδους ημών και πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών. Ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Και το έλεγα και προχθές τα λόγια ενός πολιτικού, μακαρίτη τώρα, που τον ρωτήσανε τις παραμονές της Ανατολής του νέου έτους, τι έχετε κύριε Πρόεδρε να μας πείτε για τον καινούριο χρόνο που ανετέλει. Πολύ έτσι αφόρμητα και απλά λέει στους δημοσιογράφους. Για να σου πω ρε παιδιά, όλο λέμε και πράγματα δεν κάνουμε. Αυτό είναι βαθύ. Τα λόγια αυτά είναι βαθιά για όλους μας. Μπορούμε να τα ενστερνιστούμε και μπορούμε πραγματικά να πράξουμε, να κάνουμε έργα στη ζωή μας. Αυτό είναι που θα σώσει καταστάσεις πολλές. Ευχή μου ταπεινή, από την καρδιά μου βγαλμένη. Να έχετε υγεία όλοι σας. Υγεία τα μέλη των οικογενειών σας. Να έχετε χαρά και ειρήνη. Να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή στη ζωή σας και ο καθένας εκεί που βρίσκεται να πράττει ό,τι καλό και αγαθό ώστε πετραδάκι να κτίσουμε αυτό που λένε ειρηνική ζωή και ευλογημένη. Και για εσάς κύριε Δήμαρχε, στο Μεδενή που είσαστε εκεί, τον να σας αξιώνει ο Θεός για το καλό του Δήμου. Σας παρακολουθώ. Λοιπόν, καλή χρονιά και ευλογημένη. Να είστε όλοι σας καλά. Αφεντικά Λοιπόν, καλή και ευλογημένη χρονιά. Πολλές οι δραστηριότητες σας. Καλή ευχή, πολύ καλή.
να έχετε δύναμη και αγάπη προπάντων για να τα κάνετε αυτά. Γιατί όλοι μπορεί να έχουμε τη διάθεση, αλλά ξέρω εγώ. Μπορεί να κάποια φορά το θέλει αλλά το σώμα. Ναι. Λοιπόν, το δικό σας, της Εκκλησίας. Καλύτερα είναι να μου το πεις μετά να κάνω το φλουρί. Όχι, αυτό δεν είναι το ξέρω. Να πάρετε από τάλι, όχι. Α, καλά. Εντάξει. Λοιπόν, μ' αφήστε να φύγω γιατί έχω μια εκκλησία μέσα πάνω κάτω. Με τη Βενετία μια φορά. Έλα. Ελά, πάρετε τα καλάθια να μιλάστε. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Δεν έχει αρτά άλλα. Το κουμπί αυτή τη στιγμή. Τα άλλα έχουν αρτά άλλα. Έτυχε που ξέρουμε καθόλου. Λοιπόν, με επιτρέπετε. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια εκκλησία με πάνω κάτω. Πάρα πολύ. Για τον Αριστοτέλης. Να σας πω ότι οι μπίτες είναι χειροποίητες, έχουμε φτιάξει εδώ η ομάδα κρούση του Αριστοτέλη. Ψάχτε να βρείτε το φλουρί. Το δήμαρχο. Στο δήμαρχο, εντάξει, κύριε Δήμαρχε, να πάρετε και από αυτή. Δεν πήρατε από την άλλη. Ανοίξτε, ανοίξτε το. Το φλουρί είναι πολύ ωραίο. Σε αυτό δεν έχει. Σ' άλλο. Να καταλάβει. Λοιπόν, όποιος το βρει το πρώτο, είναι αυτό. Γιατί κάνει. Γιατί είτε. Μια σειρά. Το κύριο Ζήγκυρη. Φαίνεται. Δεν πρέπει να το φάμε. Το ονόμασες και δεν είναι το ξανά. Να το... Ναι. Ο κύριος Βρετόζος Πίνος. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα έλεγα... Η πέμπτη, όχι η τέταρτη. Η τρίτη τώρα έχει ανέβει. Η τέταρτη έγινε τέταρτη.